χαιρετίζουμε τη σημερινή ολονύχτια διαμαρτυρία που διοργανώνει η Φοιτητική Σύλλογη της Αθήνας για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα του ήρωα λαού μας και να απαιτήσουν το σταματημό της γενοκτονίας που πραγματοποιείται στη λωρίδα της Γάζας εδώ και 7 μήνες. Η κατάσταση στην πατρίδα μας είναι δραματική. Καθημερινά εικόνες από σφαγιασμένα παιδιά και γυναίκες έρχονται στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας μόνο λίγα από τα κτηνώδη εγκλήματα που διαπράττει η δολοφονική μηχανή του Ισραήλ. Εδώ και μία εβδομάδα έχει να μπει ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας, μεγαλώνοντας τον κίνδυνο για ολική ανθρωπιστική κρίση. Αυτή την κατάσταση, όσο και αν προσπάθησαν η ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να την κρύψουν, να την θάψουν, να τη δικαιολογήσουν, να διευκρινίσουν δηλαδή τα εγκλήματα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, έφαγαν τα μούτρα τους με τις μαζικές πορείες και αντιδράσεις των λαών και με τις τελευταίες κινητοποίησεις των φοιτητών σε μεγάλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης. Χαιρετίζουμε τον αγώνα των φοιτητών όπου γης που υπερασπίζεται το αυτονόητο, το δικαίωμα ενός λαού να ζει ελεύθερο στην πατρίδα του. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να αποσύρει κάθε στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που σφαγιάζει το λαό μας. Ως Παλαιστίνοι φοιτητές στην Ελλάδα, μας συγκινεί η ανταπόκριση των φοιτητών τη σημερινή, εδώ με τη θάλασσα φοιτητών που υπάρχει και των εργαζομένων στη σημερινή διαμαρτυρία. Η στήριξή σας, η στήριξη του ελληνικού λαού στο λαό μας, μας δίνει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε. Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά.